Και συναδέλφοι σας, καταρχήν ορισμένες διευκρινήσεις για ομιλίες που ακούστηκαν και θέματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιο για το οποίο έχω την ευθύνη. Καταρχήν άκουσα αγωνία και ανησυχία από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, των κομμάτων που στήριξαν την προηγούμενη αλλά και προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά, μην τα πειράζετε κλπ. Νομίζω πολύ μεγάλη υποκρισία. Νομίζω πολύ μεγάλα κορκοδίλια, δάκρυα. Νομίζω πολύ μεγάλα ψέματα. Καταρχήν νομιμοποιούνται οι εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που οι μνημονιακές κυβερνήσεις, τις οποίες στήριξαν, δεν άφησαν πέτρα στην πέτρα από τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης, από την περιουσία των ασφαλισμένων, να κάνουν κριτική στη νέα κυβέρνηση ή να την προειδοποιούν να μην τα πειράξει. Και δεν μιλάω για τη διαχρονική λαϊλασία των αποθεματικών της κοινωνικής ασφάλισης, που ήταν μεγάλη και ήταν ληστεία και λαϊλασία της περιουσίας των ασφαλισμένων, και μόνο από το τελευταίο PSI, από τα 30 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν απομείνει από τη διαχρονική λαϊλασία των κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ στα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης, μείναν μόνο 3,5 δις είναι αυτή τη στιγμή τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης, που ως υπεύθυνος αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων λέω ότι είναι. Και ανησυχείτε, μήπως τα πειράξουμε εμείς? Και γιατί λέτε ψέματα, πολιτικά ψέματα, ενώ δεν έχει καμία προσωπική αιχμή? Η επιστολή του κυρίου Μάρδα και του κυρίου Σκουρλέτη που έστειλαν σε ασφαλιστικά ταμεία μιλάει για τα αποθεματικά τους? Αυτό το οποίο τους λένε είναι ότι τα ρευστά διαθέσιμα, δεν ξέρω αν δεν έχετε καταλάβει ότι άλλο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και άλλο τα ρευστά διαθέσιμα, τους είπαν ότι τα ρευστά διαθέσιμά τους, αντί να τα καταθέτουν στο ένα ή στο άλλο εργαλείο το χρηματοπιστωτικό και να παίρνουν τον τάδε τόκο, τούτον ή τον άλλο τόκο, ότι τους δίνουν τη δυνατότητα, εάν θέλουν, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα ρευστά διαθέσιμά τους και όχι τα αποθεματικά τους, να τα καταθέτουν σε ρέπος του δημοσίου με επιτόκιο, για 15 μέρες, με επιτόκιο 2,14%. Πολύ μεγαλύτερο από τα προθεσμιακά επιτόκια που δίνουν οι τράπεζες. Και η επιστολή έλεγε αν θέλουν τα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα περισσότερα από αυτά δήλωσαν ότι δεν θέλουν. Με γεια τους, με χαρά τους. Και ο καθένας κρίνεται. Αλλά μην τα μπερδεύουμε με τα αποθεματικά της κοινωνικής ασφάλισης. Στο σπίτι του κρεμασμένου, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτίνες του ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει να μιλάμε στο σπίτι του κρεμασμένου για σκηνή. Δεύτερο, άκουσα πάρα πολύ κριτική, σοβαρή ως προς αυτό το σημείο, από τον κύριο Βρούτσι για το θέμα στις ουρές στα ασφαλιστικά ταμεία. Κύριε Βρούτσι, και εγώ την ίδια απορία με εσάς είχα τις πρώτες 3 μέρες, μέχρι που έκανα σήμερα μια σύσκεψη, επειδή γνώριζα, παρακολουθούσα, είμαι υπεύθυνος κοινοβουλευτικού ελέγχου του ΣΥΡΙΖΑ και ήξερα όντως ότι από τον Ιούλιο του 2014 είχατε κάνει ένα πολύ σωστό μέτρο. Τα σωστά πάντα ξέρετε ότι έχουμε ανοιχτή καρδιά και τα αναγνωρίζουμε. Από το να ταλαιπωρούνται οι ασφαλισμένοι να πηγαίνουν για σφραγίδα στο ασφαλιστικό βιβλιάριο κάθε Μάρτη, γιατί από 1η μέχρι 30 Μάρτη ήταν κάθε χρόνο, να τακτοποιείται αμέσως ηλεκτρονικά. Και είχα και εγώ απορία, παρότι το ΙΚΑ και το γνωρίζετε οι δικοί στο ΙΚΑ, κάθε μέρα αυτές τις 10 μέρες έβγαινε και παρακαλούσε τους ασφαλισμένους να μην πηγαίνουν με φυσική παρουσία στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, γιατί το θέμα έχει τακτοποιηθεί. Και παρότι η διοίκηση του ΙΚΑ έλεγε δεν υπάρχει όπως παλιά ο Μάρτιος από 1η μέχρι 30 Μαρτίου, είναι όλο το χρόνο από 1η Μάρτη και μετά, μην ταλαιπωρήστε, είχα μία απορία. Παρότι ο βασικός όγκος των ασφαλισμένων σταμάτησε να πηγαίνει και να σχηματίζουν ντουρές, τουλάχιστον στο 97% των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ, πλην ορισμένων εξαιρέσεων που ενδεχομένως σε 2-3 περιπτώσεις διευθυντές δεν ενημέρωσαν τον κόσμο που περίμενε ότι δεν πρέπει, αλλά σε σύσκεψη που
κάναμε σήμερα στο Υπουργείο με δική μου πρωτοβουλία, να δούμε ότι παρά αυτές τις ανακοινώσεις και τη δήλωσή σας χθες, τη δική σας που είπατε ότι δεν χρειάζεται, και τη δική μου δήλωση χθες, και ας πούμε τα παρακάλια, τα καθημερινά που κάνει η διοίκηση του ΙΚΑ, μην πηγαίνετε, γιατί παρόλα αυτά ακόμα και σήμερα πήγαν. Και διαπιστώσαμε, κύριε Βρούτση, τέσσερες παραλήψεις. Δεν λέω προσωπικές δικές σας, παραλήψεις όμως του Υπουργείου Εργασίας. Από τότε που το καθιερώσατε μέχρι σήμερα. Και για το οποίο αποκλειστική ευθύνη έχει η κυβέρνησή σας. Πρώτο, ότι δεν είχε διασυνδεθεί και δεν έχουν διασυνδεθεί τα πληροφοριακά συστήματα του ΟΑΕΔ με το πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ. Με αποτέλεσμα, αν κάποιος είναι μακροχρόνια άνεργος για να τακτοποιηθεί, να πάρει ασφαλιστική ικανότητα, θα πρέπει να πάει πρώτα στον ΟΑΕΔ, να πάρει ένα χαρτί ότι είναι μακροχρόνια άνεργος και μετά να πάει στο ΙΚΑ. Αυτό, 8 μήνες, κύριε Βρούτση, η δική σας κυβέρνηση δεν το έκανε. Δεύτερο, διαπίστωσα ότι για όσα, για τους κύριε ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη δεν χρειάζεται φυσική παρουσία, αλλά για τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 18 χρόνια και σπουδάζουν, επειδή δεν είχε γίνει επί κυβέρνησή σας επί 8 μήνες μετά τον Ιούλιο, επί 8-9 μήνες τώρα, η διασύνδεση, δεν ολοκληρώθηκε η διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων του ΙΚΑ και των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε αυτόματα να περνάει μέσα το ποιοι είναι φοιτητές και να ανανεώνεται. Και αυτό δεν είχε ολοκληρωθεί. Τρίτο, διαπίστωσα ότι και για τους μετανάστες τα πληροφοριακά συστήματα των ασφαλιστικών ταμείων με αυτά του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν διασυνδεθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί η διασύνδεση, με αποτέλεσμα και εκεί να χρειάζεται η φυσική παρουσία τους, και επίσης όσους είναι ασφαλισμένους με εργόσιμο. Και έδωσα, κύριε Βρούτση, συγκρότησα σήμερα ομάδα έργου. Γνωρίζετε τα στελέχη του Υπουργείου, γιατί έκανα σύσκεψη και με τους διευθυντές των πληροφορικής του Υπουργείου και των δύο οργανισμών του ΑΕΔ και του ΙΚΑ και με τους διοικητές. Συγκροτήσαμε ομάδα έργου με τον κύριο Χάλαρη για να ολοκληρώσει μέχρι την επόμενη Παρασκευή να ολοκληρώσει αυτές τις εκκρεμότητες. Αυτές οι εκκρεμότητες όμως, κύριε Βρούτση, ήταν της δικής σας κυβέρνησης, του δικού σας Υπουργείου εκκρεμότητες. Δεν ήταν εκκρεμότητες της δικής μας κυβέρνησης. Μόλις τις εντοπίσαμε αυτές τις εκκρεμότητες, αμέσως δώσαμε την πολιτική κατεύθυνση να λυθούν, και θα λυθούν. Γιατί είναι απαράδεκτο να υπάρχουν ελλείψεις και εκκρεμότητες που οδήγησαν σε ουρές της ντροπής και σε ταλαιπωρία αβάστακτη και χωρίς λόγο των ασφαλισμένων. Επομένως, πρώτα να γνωρίζουμε πώς έχουν τα πράγματα και μετά να βγαίνουμε να κάνουμε και κριτική. Γιατί αν έχουμε ευθύνες για το πώς δημιουργήθηκε η κατάσταση, καλό είναι τουλάχιστον να μην κάνουμε κριτική. Τρίτο, το οποίο ήθελα να πω. Όσο αφορά τις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν το χαρτοφυλάκιο για το οποίο έχω την ευθύνη των κοινωνικών ασφαλίσεων. Πέρυσι, και πάρα πολύ σωστά, είχατε παρατείνει για ένα χρόνο την υγειονομική κάλυψη και τέλειωνε 28 Δευτέρου 5 κατηγοριών ασφαλισμένων ή ανέργων. Πρώτο, στους υποαπασχολούμενους που δεν μπορούσαν να συγκεντρώσουν τα 100 ένσημα που έλεγε ο νόμος, είπατε να είναι 50 μέχρι 28 Δευτέρου του 2014, το παρατείνουμε. Στην κριτική που έκανε η αγορήτρια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, λέω ότι θα το πάμε στα 50 με νομοθετική ρύθμιση. Απλά τέλειωναν οι προθεσμίες 28 Φλεβάρι, μόλις είχε αναλάβει η κυβέρνησή μας, έπρεπε να φύγει γρήγορα εγκύκλειος, η οποία να παρατείνει για ένα χρόνο, και τώρα με νομοθετική ρύθμιση να νομιμοποιήσουμε την εγκύκλειο που είχε δοθεί με δική μου εντολή προφορική. Αλλά η σκέψη μας είναι μέχρι τα τέλη του Απρίλιου, που θα φέρουμε κι άλλο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, όντως τα 100 να τα κάνουμε 50, και έχετε απόλυτο δίκιο στην πρόταση την οποία κάνατε. Ειδικά σε περιόδους πολύ μεγάλης ανεργίας είναι απαραίτητο αυτό να γίνει. Δεύτερο, παρατείνουμε για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕ που διέκοψαν την επαγγελματική δραστηριότητά τους ή έκαναν δήλωση αδράνειας εργασιών στην ΔΟΗ, εφόσον με τα κριτήρια τα εισοδηματικά που είχε η προηγούμενη απόφαση και αυτούς μέχρι 28 Δευτέρου του 2015. Τρίτο, στους ανασφάλιστους υπερήλικες και ομογενείς μέχρι 28 Δευτέρου του 2015 χωρίς άλλες προϋποθέσεις, ακόμα και σε όσους κόπηκε αυτή η σύνταξη, και θέλω από αυτό το βήμα να πω
ότι μέσα στον επόμενο 1,5 μήνα, με νομοθετική ρύθμιση που θα φέρουμε στη Βουλή, θα επαναφέρουμε τη σύνταξη του ΟΓΑ των 360 ευρώ τη μηνιαία, την οποία έπαιρναν ηλικιωμένοι πάνω από 67 χρονών, ανασφάλιστοι και ομογενείς, και που δυστυχώς με μνημονιακή κατεύθυνση και με μνημονιακή νομοθετική ρύθμιση περικόπηκε σε αυτούς τους πολύ δυστυχισμένους, μα πολύ δυστυχισμένους συναδέλφους μας. Σε αυτό θα μπει ένα τέλος και θα επανέλθει. Τέταρτο. Επεκτείνουμε για ένα χρόνο επίσης τους μακροχρόνιο άνεργους 29 με 55 χρονών, χωρίς να έχουν αριθμό ενισήμων ως προϋπόθεση, με την προϋπόθεση ότι είχαν 600 μέρες εργασίας σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό τα προηγούμενα χρόνια. Και πέμπτος, τους εργαζόμενους των ναυπηγείων Σκαραμαγκά και τροχαίου υλικού επεκτείνουμε για άλλο ένα χρόνο, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ένσημα, χωρίς καμία προϋποθέση ενσήμων, την υγειονομική τους περίθαλψη για άλλο ένα χρόνο. Και σήμερα καταθέτουμε τροπολογία, καταθέτει η κυβέρνηση τροπολογία, το Υπουργείο μας τροπολογία, με βάση την οποία σε αυτή την ρύθμιση της παράτασης για ένα χρόνο εντάσσουμε και τους εργαζόμενους των ναυπηγείων Ελευσίνας, που εντωμεταξύ και αυτοί τους τελευταίους 12 μήνες δεν έχουν δουλειά καθόλου, όπως γνωρίζετε, και πρέπει να ενταχθούν. Και επίσης ένα πάγιο αίτημα και των ναυτεργατικών και των συνδικάτων της Ζώνης και του ΣΥΡΙΖΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και των ΑΝΕΛ και άλλων πολιτικών δυνάμεων, που έλεγαν ότι αυτή η διάταξη, δηλαδή η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς προϋπόθεση ούτε ένα ένσημο, να επεκταθεί και στη ζώνη του περάματος. Έρχεται τροπολογία, την έχω δώσει, πιστεύω μέχρι το μεσημέρι να κατατεθεί. Τώρα, τα δύο τα υπόλοιπα είναι εύκολα. Για τους ενστόλους είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά ότι θα δώσουμε μία αναστολή της ρύθμισης που έλεγε ότι υποχρεωτικά πάνε στο ΕΤΕΑ τα ταμεία τους, τα επικουρικά τους, ή αλλιώς να γίνουν ιδιωτικό επαγγελματικό ταμείο. Δίνουμε μέχρι τέλος Ιούνιου παράταση στην ισχύ του νόμου, να μην ισχύσει ο νόμος, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σοβαρό διάλογο μαζί τους πού θα πάνε τα πράγματα. Και στους σχολικούς φύλακες, που έλεγε 28 Δευτέρου η προθεσμία να πάνε να τακτοποιήσουν το διάστημα που εργάζονταν με εργασιακή εμπειρία σε αυτό το τομέα, να τον τακτοποιήσουν ασφαλιστικά, επειδή δεν πρόλαβαν, δίνουμε παράταση 3 μηνών. Και εντωμεταξύ το Υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης να φέρει και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να φέρει και το σχέδιο νόμου που ετοιμάζει, για να επανέλθουν όλοι αυτοί που απολύθηκαν ως διαθέσιμοι να επανέλθουν στις δουλειές τους. Τώρα, πόσο χρόνο έχω? Έχετε ξεπεράσει κατά 2 λεπτά. Ένα λεπτό. Τώρα, κοιτάξτε, να πω το εξής. Ότι αυτό το οποίο φέρνει, αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται σήμερα, θεωρώ πάρα πολύ το να λένε κάποιοι ότι είναι ψίχουλα, κάποιος το καταλαβαίνω. Το να λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το καταλαβαίνω, αλλά δεν το συμμερίζομαι. Γιατί αν λες ότι είναι ψίχουλα η στήριξη αυτών των κατηγοριών, δηλαδή το να έχουν φαΐ, το να έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, το να έχουν την δυνατότητα στέγασης, οι άστεγοι και όλοι αυτοί οι φτωχοί, ή το να τα λες ότι είναι ψίχουλα και δεν έχουν σημασία, είναι σαν να μην αναγνωρίζεις τα αποτελέσματα που είχαν οι μνημονιακές πολιτικές, που οδήγησαν όλο αυτόν τον κόσμο στο να μην έχει φαΐ, στο να μην έχει στέγαση, στο να μην έχει ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά να μου το λένε και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και να ασκούν βρυμνύτατη κριτική στην κυρία Φωτίου ότι αυτά είναι ψίχουλα. Κύριοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, οι κυβερνήσεις, οι μνημονιακές, τις οποίες στηρίξατε, οδήγησαν 6 εκατομμύρια συνανθρώπους μας να είναι είτε κάτω από τα όρια της στόχιας, είτε κοντά στα όρια της στόχιας. Οι δικές σας πολιτικές οδήγησαν στο να έχουμε τόσα εκατομμύρια φτωχών, εξαθλιωμένων, ανέργων, πεινασμένων. Και το νομοσχέδιό μας είναι πρώτο βήμα. Δεν τα κάνει όλα. Και σας διαβεβαιώνω και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι όλα όσα έχουμε πει και για τα υπόλοιπα 4 μέτρα του πρώτου πυλώνα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, αλλά και ολόκληρο το πρόγραμμά μας που είπαμε στη ΔΕΘ, και κυρίως όσον καθώς αναφορά το χαρτοφυλάκιο, που έχω την ευθύνη να σταματήσουν επιτέλους και να μπει ένα φρένο στις μειώσεις και των κυρίων και των επικουρικών συντάξεων και να επανέλθει ο δημόσιος χαρακτήρας τους, θα τα κάνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να τα κάνουμε, και με τη στήριξη του ελληνικού λαού και την αλληλεγγύη των λαών της Ευρώπης, το πρόγραμμά μας θα το εφαρμόσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.